Παγκόσμια ημέρα κατά του διαβήτη 14 Νοεμβρίου και ο Σύλλογος Διαβητικών του Νομού Κορινθίας, θέλοντας να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, έκανε δωρεάν μετρήσει ζαχάρου και μοίρασε ενημερωτικά φυλάδια σχετικά με την νόσο. Κάθε χρόνο, 14 Νοέμβρη, είναι παγκόσμια, εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα του Διαβήτη σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος της είναι η συσπήρωση εκατομμυρίων ανθρώπων σε 195 χώρες με σκοπό τη μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το διαβήτη. Αυτή η ημέρα εορτάζεται από διάφορες εταιρείες, μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Συλλόγου για το διαβήτη, συνεργάτες οι οποίοι αναπτύσσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά ενημερωτικά προγράμματα, δωρεάν εξετάσεις για τον έλεγχο του ζαχάρου και τις επιπλοκές του, δελτία τύπου. Τι είναι ο διαβήτης? Ο διαβήτης είναι μια χρόνια κατάσταση που προκύπτει όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή όταν αδυνατεί να χρησιμοποιήσει την παραγόμενη ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη η οποία εκρήγνεται από το πάγκρεας και επιτρέπει στα κύτταρα να προσλαμβάνουν τη γλυκόζη από το αίμα και να τη χρησιμοποιούν για ενέργεια. Η δυσλειτουργία και η παραγωγή στη δράση της ινσουλίνης μακροπρόθεσμα μπορεί να παρουσιάσει επιπλοκές βλάβες στον οργανισμό και δυσλειτουργία κάποιων οργάνων και ιστών. Παρότι τα προβλήματα του διαβήτη είναι πολύ διαδεδομένα, έχουμε έξαρση του διαβήτη, όσο του τύπου 1 και τύπου 2. Παρ' όλα αυτά το Κρατικό Νοσοκομείο Κορίνθου πάσχει από το διαβητολογικό του ιατρείο. Ένα διαβητολόγο είχε και αυτός έφυγε. Δεν έχουμε διαβητολόγο πλέον. Και έτσι οι ασθενείς αναγκάζονται να πηγαίνουν πιο πολύ στα ιδιωτικά νοσοκομεία και στους ιδιώτες γιατρούς. Θα ήθελα μέσα από την εκπομπή να δώσουμε ένα στίγμα ότι υπάρχουμε κι εμείς, θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε, γι' αυτό κάνουμε την κίνηση αυτή σήμερα. Με τον τρόπο αυτό να ενημερώσουμε, να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει να φοβάται, να δείξει το πρόβλημά του, ότι αντιμετωπίζεται και ότι όλα θα πάνε καλά.